Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που μας θυμάτε με την παρουσία σας. Εν όψει μάλιστα και των εκλογών, πλησιάζουν σιγά-σιγά. Βέβαια, υπό άλλες συνθήκες τώρα θα είχαμε ήδη μια πρώτη κάλπη. Τώρα όμως μετράμε την τελική ευθεία για τις 21 Μαΐου που θα έχουμε τον πρώτο γύρο εκλογών. Θέλω να μου πείτε λοιπόν πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Κοιτάξτε, κάθε προεκλογική περίοδος έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον. Και κάθε κάλπη τη δικιά της ξεχωριστή κρισιμότητα. Θα έχουμε εκλογές την 21η Μαΐου. Όπως είπατε, είναι μια κάλπη εξαιρετικά κρίσιμη. Πιστεύω ότι τα εκλογικά διλήμματα θα αποτυπώνονται με όλο ένα και μεγαλύτερη σαφήνεια. Για μένα τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Πιστεύω ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες πετύχαμε πολλά ως χώρα αυτή την τετραετία. Και το βασικό ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή αν θα κυλήσουμε πίσω σε μια εποχή που πιστεύω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων θέλει να αφήσει πίσω της. Αλλά επειδή με ρωτήσατε πώς βλέπω τα πράγματα, θα σας πω ότι είμαστε σε μια συγκυρία όπου η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες, κυρίως από την εισαγόμενη ακρίβεια. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα, είναι παγκόσμιο. Είναι το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτονται σήμερα οι Έλληνες και που τους απασχολεί. Και δικό μου χρέος της κυβέρνησης, όσο είμαστε στα πράγματα και εφόσον ο ελληνικός λαός μας εμπιστευτεί και πάλι, είναι να στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες οι οποίοι δοκιμάζονται από ένα φαινόμενο το οποίο είχαμε να το δούμε πολλές δεκαετίες σε αυτή την έκταση. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, την οποία την έχω συζητήσει και με αρκετό κόσμο που συζητάμε στο πλαίσιο της παρέας για τις εκλογές και για το τι θα ψηφίσει ο καθένας. Και παρατήρησα ότι μόλις τώρα το κάνετε, οπότε μου δίνετε μια πολύ καλή πάσα γι' αυτό. Σας έχω ακούσει πολλές φορές, όλοι μας έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές ότι όταν τοποθετήσετε για κέρια ζητήματα και ασκείτε και κριτική και στο δικό σας το έργο αλλά και των αντιπάλων, αυτό γίνεται μέσα από την αντιπαραβολή, μέσα από την αντιπαράθεση. Δηλαδή, συγκρίνετε τον εαυτό σας με το πόσο καλύτερα έχει διαχειριστεί κάτι σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, είτε στο παρελθόν είτε δυνητικά στο μέλλον. Μπορείτε να μου πείτε γιατί επιλέγετε να το κάνετε αυτό? Ξέρετε, προσωπικά θέλω να συγκρίνω με τον ίδιο μου τον εαυτό. Και επειδή βάζω τον πήχη πολύ ψηλά, όταν αισθάνομαι ότι περνάω από κάτω, θέλω να κάνω την αυτοκριτική μου για να βλέπω πόσο ίδιος μπορώ να βελτιώνομαι. Η σύγκριση είναι αναπόφευκτο συστατικό της πολιτικής, γιατί οι πολίτες έχουν μπροστά τους επιλογές. Και μην κορδευόμαστε, δύο είναι τα κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή μπορούν να διεκδικήσουν την πρωτιά στις εκλογές και πιστεύω δύο είναι και πολιτικοί οι οποίοι ουσιαστικά μπορούν να διεκδικήσουν να γίνουν πρωθυπουργοί. Γι' αυτό και η σύγκριση αυτή νομίζω ότι γίνεται αναπόφευτα από τους πολίτες. Και επειδή ξέρετε έχουμε την ιδιαιτερότητα αυτή η σύγκριση να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Είχα τη μεγάλη τιμή να είμαι 4 χρόνια πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός πριν από εμένα και είναι πάλι και αυτός υποψήφιος πρωθυπουργός. Άρα πιστεύω ότι στο μυαλό των πολιτών αυτόματα μπορούν να κρίνουν και να συγκρίνουν τι πέτυχε η Ελλάδα την προηγούμενη τετραετία επί του κύριου Τσίπρα και τι πέτυχε επί των δικών μου ημερών. Όμως δεν είναι μία, αν θέλετε, προσωπική αντιπαράθεση την οποία εγώ ο ίδιος επιδιώκω. Είναι το φυσικό αποτέλεσμα ενός πολιτικού συστήματος όπου ο Πρωθυπουργός εκ των πραγμάτων έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει. Οι πολίτες δεν επιλέγουν μόνο κόμμα, επιλέγουν και υποψήφιο Πρωθυπουργό. Και γι' αυτό και δημιούργησε μια σύγχυση όλη αυτή η στάση του ΠΑΣΟΚ για τον το άγνωστο Χ για το τρίτο πρόσωπο που μπορεί να προταθεί. Απλά ξέρετε όμως ότι δημιουργείται ίσως η αίσθηση στο κοινό ότι καλείται να επιλέξει ανάμεσα στους τυφλούς στο μονόφθαλμο και όχι έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά παρουσιάζει το έργο του, μιλάει για τις ικανότητές του και ποιηθεί ότι η ψήφος του θα πάει σε αυτόν και όχι στον καλύτερο από τους χειρότερους. Νομίζω ότι το ερώτημά σας είναι εύλογο και σίγουρα η πολιτική είναι μια συγκριτική διαδικασία. Δεν επιλέγεις κάποιον ο οποίος μπορείς να τον φαντάζεσαι ως τον ιδανικό πολιτικό. Ο οποίος μπορεί να μην υπάρχει. Εγώ θα ήθελα πραγματικά και πιστεύω ότι το έχω διεκδικήσει σε έναν βαθμό. Η ψήφος και στο πρόσωπό μου αλλά και στο κόμμα του οποίου έχω την τιμή να ηγούμενα είναι θετική ψήφος. Και γι' αυτό και μιλάω για τον απολογισμό μας. Τονίζω τη συνέπεια λόγων και έργων. Πρέπει να σου πω ότι είμαι υπερήφανος για το γεγονός ότι παρότι αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές κρίσεις, στις κεντρικές προεκλογικές μας δεσμεύσεις ήμασταν συνεπείς. Είχα πει ότι θα μειώσουμε φόρους και εισφορές, μειώσαμε φόρους και εισφορές. Είχα πει ότι θα βάλω την Ελλάδα σε μια τροχιά ανάπτυξης που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας. Δημιουργήσαμε 300.000 θέσεις εργασίας, προσελκύσαμε επενδύσεις, αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό
από τα 650 στα 780 ευρώ, λύνει όλα τα προβλήματα, προφανώς και όχι. Αλλά αυτά είχα πει, αυτά έκανα. Είχα πει ότι θέλω μια Ελλάδα η οποία να μετράει η γνώμη της στο εξωτερικό, ότι θα θωρακίσουμε τα σύνορά μας. Αυτά είχα πει προεκλογικά. Πιστεύω ότι αυτά τα έχω κάνει. Δεν λέω ότι δεν έκανα λάθη και δεν λέω ότι κάποια πράγματα δεν καταφέραμε να τα κάνουμε, αλλά οι κεντρικές μας δεσμεύσεις υλοποιήθηκαν. Σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από κάποιους θετικά, από κάποιους αρνητικά, η συνέντευξη πρόσφατη που παραχωρήσατε στην YouTuber Νεφέλη Μέγκ, η οποία ωστόσο εγώ την θεώρησα αρκετά έξυπνη και επικοινωνιακά, γιατί νιώθω ότι σας νοιάζει αρκετά και θα σε ενδιαφέρει να προσεγγίσετε το κοινό των νέων ψηφοφόρων. Νιώθω ότι σας προσπαθείτε να μπείτε μέσα στο μυαλό τους και να φουγκραστείτε τις ανάγκες τους, και θεωρώ ότι ήταν και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας αυτή τη συνέντευξη. Ναι, θα έλεγα, μην το βλέπετε. Προφανώς η πολιτική είναι και επικοινωνία, μην το βλέπετε όμως μόνο έτσι. Ήθελα πραγματικά να εκτεθώ στις σκληρές ερωτήσεις ενός νέου κοριτσιού 25 χρονών. 25 χρονών είναι η κόρη μου, η μεγάλη μου κόρη. Ο γιος μου είναι 24, η μικρή μου κόρη είναι 19. Και πολλές φορές οι ερωτήσεις που μου κάνουν έχουν ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ, πολύ ομές και δεν συμβιβάζονται εύκολα με την απάντηση που θα τους δώσω. Και πιέζουν και εκφράζουν και τις ανησυχίες μιας γενιάς η οποία πρέπει επιτέλους να αποκτήσει πολιτική έκφραση. Τα ακούτε τα παιδιά σας, τα συμβουλεύεστε? Πολύ. Σας έχουν επηρεάσει στον τρόπο που θα διαχειριστείτε ενδεχομένως? Με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Το κάθε παιδί μου έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικό ενδιαφέρον για τα κοινά. Αλλά βεβαίως και τα ακούω και πολύ συχνά έρχονται και με ιδέες και με προτάσεις, τις οποίες ειλικρινά σας λέω δεν τις είχα σκεφτεί. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, η μικρή μου κόρη, η οποία ασχολείται πολύ με θέματα δημόσιας υγείας, ήταν η πρώτη η οποία μου μίλησε για τις δημόσιες πολιτικές που έχουν να κάνουν με τον κύκλο των γυναικών, με τα θέματα της εμμηνόπαυσης. Ήταν ένα θέμα το οποίο δεν είχε περάσει από το μυαλό μου και λογικό είναι ενδεχομένως σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ανδροκρατείται αυτά τα ζητήματα να μην μας απασχολούν σε τέτοιο βαθμό. Και ήταν η μικρή μου κόρη, η οποία μου είπε: κοίταξε, άλλες χώρες κάνουν πράγματα για τα ζητήματα αυτά. Δίνουν φορολογικές εκπτώσεις για τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με την εμμηνορρήση. Ασχολούνται με το θέμα της εμμηνόπαυσης. Μήπως πρέπει και εσύ να κάνεις κάτι γι' αυτό? Και μου έβαλε την ιδέα. Αρχίσαμε να το ψάχνουμε και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να ανακοινώσουμε ενδιαφέροντα πράγματα που θα ενδιαφέρονται. Θα βάλετε μέσα και την άδεια για την εμμηνορρήση? Δεν είναι θέμα άδεια. Είναι θέμα το ότι εδώ οι γυναίκες έχουν ένα πρόσθετο κόστος κάθε μήνα το οποίο οι άντρες δεν το έχουν. Δεν πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό να το αντιμετωπίσουμε? Άρα έχουμε εξετάσει το τι έχουν κάνει και άλλες χώρες. Και η Ισπανία σε αυτό έχει κάνει ενδιαφέροντα βήματα και πιστεύω ότι σύντομα θα μπορούμε και εμείς να κάνουμε ανακοινώσεις. Αλλά το τονίζω αυτό όχι για να αναδείξω την πολιτική διάσταση, αλλά για να σας πω ότι ήταν η μικρή μου κόρη η οποία μου έβαλε πρώτη την ιδέα. Ήταν κάποιο από τα παιδιά σας που σας έβαλε για την ιδέα να δημιουργήσετε και προφίλ στο TikTok? Γιατί έχω δει ότι είσαστε πολύ ενεργός στα social media και στο TikTok, που είναι και το πιο νεανικό από τα social. Και μάλιστα τα βίντεο σας έχουν και εξαιρετική απήχηση. Ξεπερνάνε τα 2 εκατομμύρια, 1,5-2 εκατομμύρια. Ξέρετε, το TikTok είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Γεννά και πολλά ερωτηματικά. Διότι είναι ένας αλγόριθμος ο οποίος αναπτύχθηκε στην Κίνα και πρέπει να είμαστε γενικά προσεκτικοί ως δημόσια πρόσωπα πώς αξιοποιούμε τέτοια εργαλεία. Παραδείγματος χάρη, εγώ στο δικό μου κινητό δεν έχω την εφαρμογή του TikTok και έχω απαγορεύσει και σε όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να την έχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το χρησιμοποιώ εγώ ενδεχομένως για να μπορώ να επικοινωνώ με τους νέους. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ διαδραστικό και πάρα πολύ ειλικρινές, διότι μου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσω αδιαμεσολάβητα, να πάρω το κινητό μου, να πω 5 πράγματα τα οποία σκέφτομαι, και είναι πράγματι εντυπωσιακό το πόσοι νέοι άνθρωποι βλέπουν και μπορούν να γίνουν δέκτες του μηνύματος μέσα από το TikTok. Δεν θα τους βρούμε, ξέρετε, τους νέους ανθρώπους μέσα από τα παραδοσιακά μέσα, ούτε από την τηλεόραση, ούτε από τις εφημερίδες. Άρα, αν θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους, όχι μόνο να μας ακούσουν, αλλά να τους ακούσουμε και εμείς, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κανάλια που αυτά χρησιμοποιούν για την επικοινωνία. Επειδή μιλάμε για τους νέους τώρα και αναφερθείτε και στις ηλικίες των παιδιών σας, που ήταν πολύ κοντά στις ηλικίες των παιδιών που χάθηκαν και στην τραγωδία των Τεμπών, θέλω να μου πείτε, εάν σας άσκησαν κριτική τα παιδιά σας γι' αυτό, τι συζητήσατε μαζί σου, τι σας είπαν γι' αυτό? Ό,τι μου είπαν ήταν πάρα πολύ δύσκολο
αυτή η τραγωδία για όλους μας και για μένα προσωπικά. Διότι αισθάνθηκα και αισθάνομαι πολύ βαρύ. Πολύ βαριά την ευθύνη για αυτό που έγινε. Και από την πρώτη στιγμή δεν κρύφτηκα, επαναλαμβάνω το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί. Έπρεπε το σύστημα αυτό της τηλεδιοίκησης, παρότι λειτουργούσε τοπικά στη Λάρισα, να ήταν έτοιμο σε όλη του την έκταση. Δεν ήταν, αλλά ο χρόνος δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο νομίζω ότι είναι στο μυαλό όλων και όχι μόνο των νέων παιδιών. Πώς είναι δυνατόν να έγινε αυτό το πράγμα, γιατί έγινε αυτό. Και πες μου, σε παρακαλώ πολύ, μου λένε τα παιδιά μου, τι θα κάνεις ώστε να μην ξαναγίνει. Τα παιδιά μου είναι στο εξωτερικό, μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο εξωτερικό. Συνέχεια, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή οποιοδήποτε να αισθάνεται ότι μπαίνει σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς και να αισθάνεται οποιαδήποτε ανασφάλεια. Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να μου πείτε λιγάκι σε συναισθηματικό και ψυχολογικό επίπεδο, πώς μπορείτε και διαχειρίζεστε μια τέτοια κρίση για την οποία θεσμικά ήσασταν υπεύθυνος, αλλά είστε και άνθρωπος ταυτόχρονα. Θέλω να πω ότι. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας, όχι απαραίτητα και μόνο στα Τέμπη, νιώσατε ποτέ να σπάτε, αν κλάψατε από τη συγκίνηση, από την πίεση? Βέβαια, και αισθάνθηκα μεγάλη πίεση και ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα και άφησα τα αισθήματά μου όχι να... θα έλεγα να κυριαρχήσουν πάνω στη λογική μου και πάνω στην ανάγκη να πρέπει να αντιμετωπίζω την κρίση, διότι εγώ, ξέρετε, δεν έχω μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου, αλλά την επόμενη πρέπει κάτι να κάνω για αυτό το οποίο έγινε. Πρέπει να διαχειριστώ την κρίση την επόμενη μέρα, την επόμενη ώρα. Και από τον Εύρο μέχρι την Τουρκία και την πανδημία μέχρι την ακρίβεια ήταν κρίσεις αυτές που απαιτούσαν αυτή η συναισθηματική φόρτιση να τη διαχειριστώ με έναν τρόπο ο οποίος να είναι γόνιμος και δημιουργικός. Και αυτό προσπαθώ πάντα να κάνω. Ξέρετε όμως κάτι, όλες αυτές οι κρίσεις που κληθήκατε να διαχειριστείτε ήταν μικρά παραδείγματα μιας απόλυτης παθογένειας που εκπροσωπεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κράτος εδώ και χρόνια. Κάποιοι μάλιστα συνάδελφοι σας πολιτικοί έκαναν λόγο για βαθύ κράτος. Εγώ λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αυτό το κράτος διαιωνίζεται ανά κυβερνήσεις και ανά δεκαετίες, εάν εσείς κερδίζοντας φέτος τις εκλογές, είστε διατεθειμένος να σπάσετε τα αυγά με αυτό το βαθύ κράτος και να κάνετε ριζικές αλλαγές, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κληθείτε να χάσετε και κάποιους από τους ψηφοφόρους σας? Επιτρέψτε να σας πω ότι οι πιο πολλές κρίσεις που διαχειριστήκαμε ήταν οι εισαγόμενες. Ο Εύρος, η ελληνοτουρκική κρίση, η πανδημία, η εισαγόμενη ακρίβεια ήταν κρίσεις στις οποίες το κράτος, αυτό το κράτος το οποίο κατηγορούμε και δικαιολογημένα συχνά ότι έχει πλευρές του που δεν μας αρέσουν καθόλου, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Εμένα με ακούμπησε πάρα πολύ αυτή η ιστορία, ξέρετε, του συνοριοφύλακα, ο οποίος μίλησε όταν παρουσιάσαμε το έργο του Φράχτη στον Εύρο και περιέγραψε πως ήταν 7 μέρες άγρυπνος εκείνο το βράδυ μαζί με τους συναδέλφους του απέναντι σε μια μεταναστευτική εισβολή. Το ίδιο κράτος το οποίο κατηγορούμε και δικαιολογημένα συχνά είναι αυτό το οποίο οργάνωσε την εκστρατεία εμβολιασμού από το μηδέν. Μια ψηφιακή διαδικασία που ήταν τελείως πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Και το ίδιο κράτος το οποίο κατηγορούμε είναι αυτό το οποίο μέσα από τις ένοπλες δυνάμεις φρόντισε να κρατήσει τη χώρα ασφαλή. Όμως ταυτόχρονα υπάρχει και το κράτος το οποίο περιγράφεται. Το είδαμε στον ΟΣΕ. Ο χαδελφισμός, αδιαφορία, πελατειακές λογικές, ρουσφέτεια. Υπάρχει και αυτό το κράτος. Και σήμερα είμαι ακόμα πιο αποφασισμένος να συγκρουστώ με αυτό. Πάντα το έκανα, ξέρετε. Είχα συγκρουστεί, ας πούμε, στο παρελθόν με συνδικαλιστές που προερχόντουσαν από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν με βοήθησε αυτό στο εκλογικό μου ακροατήριο, αλλά θεωρώ πράγματι ότι αξίζουμε ένα πολύ καλύτερο κράτος. Έχουμε δει πώς μπορούμε να το αποκτήσουμε, αλλά δεν το έχουμε αποκτήσει ακόμα σε όλη του την έκταση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάναμε για πρώτη φορά έναν πανελλαδικό διαγωνισμό για το ΑΣΕΠ. 70 τόσες χιλιάδες άνθρωποι ήρθαν και έγραψαν εξετάσεις αντίστοιχες με τις πανελλήνιες και έχουμε τώρα, θα έχουμε μια λίστα επιτυχόντων ανθρώπων οι οποίοι θα προσληφθούν στη δημόσια διοίκηση, οι οποίοι θα έχουν επιλογή με αντικειμενικά αξιοκρατικά κριτήρια. Για πρώτη φορά κάνουμε πραγματική αξιολόγηση στους δημόσιους υπαλλήλους, στους εκπαιδευτικούς μας. Δεν ήταν εύκολα όλα αυτά. Είμαστε εκεί που θέλουμε σε καμία περίπτωση. Είναι αυτό ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της δεύτερης τετραετίας εφόσον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός? Με απόλυτη βεβαιότητα. Και εγγυώμαι ότι αυτά μπορώ να τα κάνω πράξη.
Πέρα όμως από τις πολιτικές κρίσεις που έχετε να διαχειριστείτε, κληθήκατε όλα αυτά τα χρόνια να αντιμετωπίσετε και πιο προσωπικές προκλήσεις. Και αναφέρομαι και στην περιπέτεια υγείας και των δύο αδελφών σας, που σε πολύ μικρό διάστημα και οι δύο διαγνώστηκαν και ανακοινώθηκε αυτό επικοινωνία και προς τα έξω από διαφορετικές μορφές καρκίνου. Μάλιστα, εσείς πήρατε και την ευκαιρία να το επικοινωνήσετε για να περάσετε και το σημαντικό και το σπουδαίο μήνυμα σε όλες τις γυναίκες της πρόληψης, λέγοντας μάλιστα και τονίζοντας και τη σημασία του προγράμματος Φόφη Γεννηματά. Πράγματι, δύο από τις τρεις αδερφές μου πέρασαν σχεδόν ταυτόχρονα και περνούν ακόμα μία μεγάλη δοκιμασία και οι δύο την αντιμετωπίζουν με μεγάλο θάρρος, αισιοδοξία, χαμόγελο και ευτυχώς τα πράγματα πάνε καλά και για την Τώρα και για την Κατερίνα. Αλλά ειδικά στην περίπτωση της Κατερίνας, η οποία ολοκλήρωσε τώρα την πρώτη φάση της θεραπείας για τον καρκίνο του μαστού, ήταν όντως μια ευκαιρία να αναδείξω κάτι στο οποίο πιστεύω πάρα πολύ. Και είναι ο προσυμπτωματικός έλεγχος, η προληπτική μαστογραφία. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά τρέχει με τόσο σημαντικά αποτελέσματα. Έχουμε παραπάνω από 100.000 γυναίκες οι οποίες έχουν κάνει προληπτική μαστογραφία. Πώς την έκαναν? Πήραν ένα μήνυμα στο κινητό τους και τους έλεγε το μήνυμα αυτό ότι μπορείτε να πάτε σε δημόσια ή σε ιδιωτική δομή να κάνετε μια προληπτική μαστογραφία. Πολλές δεν είχαν κάνει ποτέ μαστογραφία. Παραπάνω από 6.000 περιπτώσεις καρκίνου έχουν ήδη διαγνωστεί. Αυτές είναι οι γυναίκες που είχαν καρκίνο, δεν το γνώριζαν και φυσικά τώρα που το γνωρίζουν έχουν πολύ αυξημένες πιθανότητες να γίνουν καλά. Όταν μιλάμε λοιπόν για τη δημόσια υγεία, που για μένα είναι ένα μεγάλο και προσωπικό στοίχημα, δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία είναι μια σημαντική πτυχή, αλλά δεν είναι μόνο τα νοσοκομεία. Τι μπορούμε να κάνουμε πριν φτάσουμε στα νοσοκομεία? Και ο προσυμπτωματικός έλεγχος, ο οποίος επεκτείνεται τώρα και σε άλλες ασθένειες, είναι βασικός πυλώνας της πολιτικής μας για τη δημόσια υγεία και της αντίληψης που προσωπικά έχω για την ανάγκη της πρόληψης αλλά και της υγιεινής ζωής πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό, να αλλάξουμε κάποιες βασικές συνήθειές μας, αν αθλούμαστε, αν δεν καπνίζουμε, αν πίνουμε με μέτρο, αν προσέχουμε το τι τρώμε. Προσθέτουμε χρόνια ζωής και χρόνια καλής ζωής. Και αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο εμάς τους ενήλικες, αφορά τα παιδιά. Ένα από τα μεγάλα στοιχήματα που θέλω να αντιμετωπίσω στην δεύτερη τετραετία είναι το τραγικό πρόβλημα της παιδικής παχυσαρκίας, mm-hmm. το οποίο έχει και κοινωνική διάσταση. Δεν έχω αυταπάτες. Ξέρω ότι αν μια οικογένεια δεν έχει εύκολα να τα βγάλει πέρα, τα φαγητά τα οποία μάλλον θα τρώνε τα παιδιά δεν είναι ποιοτικά φαγητά. Και είναι φαγητά τα οποία μπορεί να αυξάνουν την πιθανότητα παχυσαρκίας. Είναι όμως ένα πρόβλημα. Όπως μεγάλο πρόβλημα παγκόσμιο θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε πολύ σύντομα, είναι ήδη εδώ μαζί μας, είναι τα θέματα της ψυχικής υγείας των εφήβων. Το βλέπουμε μπροστά μας, ζητήματα που έχουν να κάνουν όχι μόνο με το bullying, αλλά με την κατάθλιψη, με τις φοβίες, με τα άγχη, απόλυτα συνδεδεμένα στο δικό μου το μυαλό. Είχατε δεσμευτεί και σε μια προσωπική επικοινωνία που είχαμε με θέματα παιδιά, ότι πραγματικά θα εστιάσετε σε αυτό και περιμένουμε να φανεί αυτό και από την πολιτική σας την επόμενη τετραετία. Πιστεύω ότι ήδη βλέπετε κάποια. Από την άλλη, όμως, θέλω να σταθούμε λίγο και στις γυναίκες, γιατί βλέπω ότι και αυτές συστημάται. Και είναι και λογικό, γιατί έχετε μεγαλώσει και σε μια οικογένεια με πολύ δυνατό γυναικείο φύλο και την παρουσία του πολύ έτσι στιβαρή. Θέλω λοιπόν να μείνουμε λιγάκι και στο κομμάτι των γυναικών. Έχετε κάνει πράγματα. Από το panic button, τις καμπάνιες για την κακοποίηση των γυναικών. Ψηφίζετε τις γυναίκες και την παρουσία τους και στα ψηφοδέλτια σας, πιστεύω. Έτσι, θα δούμε αρκετές γυναικείες παρουσίες στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Βεβαίως. Θα είναι σε εκλογική θέση. Βεβαίως. Στο ψηφοδέλτιο επικρατείας θα δείτε γυναικεία παρουσία απόλυτα ισορροπημένη σε όλες τις θέσεις του ψηφοδελτίου επικρατείας. Αλλά μέχρι και σταθήκατε στα ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες, πράγματι και εγώ αλλά και η Μαρέβα έχουμε ασχοληθεί πολύ με τα ζητήματα της κακοποίησης των γυναικών. Έτσι, το όλο το, και το κίνημα του Μητού ήταν μια γροθιά στο στομάχι, πράγματα τα οποία μπορεί να γνωρίζαμε αλλά αναδείχθηκαν με μεγάλη ένταση στο δημόσιο διάλογο. Ήμουνα στην Θεσσαλονίκη πριν από δύο μέρες, πήγα σε ένα κέντρο συμβουλευτικής, είδα πώς δουλεύει το panic button. Εσείς οι ίδιοι, αν θυμάμαι καλά, συμμετείχατε στα spot του 15900, πόσο σημαντική είναι αυτή η τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης. Έχουμε πια κέντρα υποστήριξης κατά της οικογενειακής βίας σε αστυνομικά τμήματα. Πρέπει να εκπαιδεύσουμε την αστυνομία μας. Πήγα σε αυτά τα κέντρα, ξέρετε, σε αστυνομικό τμήμα και μπαίνει σε ένα χώρο που δεν θυμίζει αστυνομικό τμήμα. Θυμίζει ίσως λίγο το δικό σας στούντιο, πιο οικείος, πιο φιλόξενος. Κατά κανόνα γυναίκες οι οποίες υποδέχονται
βασικά γυναίκες οι οποίες θα έρθουν, είναι σημαντικό, ξέρετε, πολύ δύσκολο να πας σε ένα αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλεις ένα περιστατικό οικογενειακής βίας. Θέλει μεγάλο απόθεμα ψυχής και πρέπει να αισθάνεσαι σίγουρη ότι αν πας δεν θα σε αγνοήσουν ή δεν θα το βρεις μπροστά σου αυτό. Όλα αυτά δεν είμαστε εκεί που θέλουμε να είμαστε. Αλλά τουλάχιστον έχουμε αρχίσει να κάνουμε κάποια βήματα στη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να τιμήσουμε και να αναγνωρίσουμε και τα θύματα και τις οικογένειες των θυμάτων. Είχα βρεθεί με τους γονείς της Ελένης στο Παλούδι όταν πήγα στο Δημότικο και θα έχω την ευκαιρία σύντομα να δω όλες τις οικογένειες που έχουν πέσει θύματα τέτοιου είδους βίας, δολοφονιών, δηλαδή στιγνών δολοφονιών. Αυτό που αποκαλούμε γυναικοκτονία, και καλά κάνουμε και χρησιμοποιούμε τον όρο, όχι γιατί νομικά έχει κάποια ιδιαίτερη αξία, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο στρέφουμε την προσοχή μας και τον προβολέα πάνω σε ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε, υπάρχει και πρέπει να το αναγνωρίσουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Θέλω να μου πείτε λιγάκι πώς νιώθετε όταν βρίσκεται μπροστά σε αυτές τις μάνες οι οποίες θερμούν το χάμα των παιδιών τους με αυτόν τον μακάβριο τρόπο, τον άδικο τρόπο. Και πολλές φορές όλοι σας τον λένε να μην βγει ποτέ από τη φυλακή. Κάντε κάτι, να μην ξαναβγούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα από τη φυλακή. Και δεν αναφέρουμε μόνο σε αυτούς που σκοτώνουν γυναίκες, αναφέρουμε και σε αυτούς που βιάζουν παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα σημαντικά κομμάτια στα οποία πρέπει να εστιάσουμε, οι πληγές αυτές της κοινωνίας, της νοσηρής, έτσι, και τα βλέπουμε καθημερινά. Η επικαιρότητα μας δίνει συνέχεια τέτοια περιστατικά. Κοιτάξτε, δεν αισθάνεται μόνο συντριβή κανείς όταν μιλάει με τους ανθρώπους αυτούς, όπως συντριβή αισθάνεται κανείς και όταν μίλησα με τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Και δεν μπορεί κανείς να απαλύνει τον πόνο της απώλειας ενός παιδιού. Αυτό το οποίο μπορεί να κάνει, όπως σας είπα και πριν, να πάρει δύναμη, και αυτό ζητούν και οι γονείς, να ξέρουν το παιδί δεν θα έρθει δύναμη πίσω. Και δικαίωση. Ζητούν δύο πράγματα. Ζητούν δικαιοσύνη και πολλές φορές τους ταλαιπωρεί τους γονείς αυτούς το δικαστικό σύστημα, γιατί μπορεί να υπάρχουν οι δικηγόροι από την άλλη μεριά, έχουμε όλων των ειδών τις αναβολές. Τις άκουσα αυτές τις ιστορίες και συγγνώμη για την έκφραση, μου γύρισαν τάντερα. Συγγνώμη που το λέω έτσι, γιατί είναι πραγματικά άλλο να στο περιγράφει κάποιος έτσι τεχνοκρατικά και άλλο να το ακούσει από την ίδια την οικογένεια. Άρα δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη σημαίνει γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, τελεσίδικη απονομή δικαιοσύνης. Αυστηρότερες ποινές. Αυτό το έχουμε κάνει ήδη. Έχουμε αυστηροποιήσει τις πηγές στο μέγιστο. Δεν ήταν εκεί οι ποινές. Να εκτείονται οι ποινές στα πλαίσια πάντα του νόμου. Και βέβαια μετά προληπτικές πολιτικές, ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα τέτοια κρούσματα. Διότι ξέρετε, και ειδικά όταν μιλάμε και για την ενδοοικογενειακή βία, αυτά συμβαίνουν, ξανασυμβαίνουν, δεν συμβαίνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Υπάρχει έτσι μια αλληλουχία πάντα και υπάρχουν, πολύ συχνά το ξέρετε κι εσείς, υπάρχουν γείτονες που ξαφνικά λένε «Α, τα ξέραμε και δεν λέγαμε τίποτα». Δεν είναι μόνο οι άμεσα οι εμπλεκόμενοι σε αυτές τις υποθέσεις. Πείτε μου λιγάκι, επειδή αναφερθήκατε και στη γυναίκα σας και έχετε αναφερθεί και άλλες φορές στο παρελθόν. Μάλιστα, θυμάμαι πρόσφατα την ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, δηλώσατε και ερωτευμένος ακόμα μαζί της. Φυσικά. Τι ρόλο παίζει η παρουσία της στο πλευρό σας στις δύσκολες στιγμές της κρίσης? Κοιτάξτε, με την Μαρέβα είμαστε μαζί σχεδόν 30 χρόνια, θα λέγαμε, γνωριζόμαστε. Πέρασαμε μεγάλες δυσκολίες, πέρασαμε ένα διάστημα που δεν ήμασταν μαζί. Όταν ξαναβρεθήκαμε, η σχέση μας έγινε πιο δυνατή. Νομίζω ότι κάναμε και οι δύο την αυτοκριτική μας. Είναι ένας πάρα πολύ θερμός, υποστηρικτικός άνθρωπος, αλλά και ταυτόχρονα είναι ο άνθρωπος που εμένα θα με κρατήσει απόλυτα γεωμένο. Ο οποίος μου θυμίζει συνέχεια ότι η εξουσία δεν είναι αυτοσκοπός, ότι είμαστε εδώ για να βοηθάμε τον κόσμο. Έχω ξαναμιλήσει για αυτή την έννοια του, πώς το λένε, του τρελού του χωριού. Με είχαν ρωτήσει και σε μια άλλη συνέντευξη ποιος είναι αυτός που σου λέει πάντα την αλήθεια. Όταν μπροστά στην εξουσία, πολλοί μπορεί να θέλουν να λένε τα πράγματα πιο ωραιοποιημένα. Η Μαρέβα σίγουρα θα μου πει την άποψή της με πολύ ομό τρόπο, θα μου πει πότε κάνω λάθος, θα με πιέσει, είναι πολύ πεισματάρα, μπορεί να επαναλαμβάνει το ίδιο και το ίδιο. Δεν έχει πάντα δίκιο προφανώς, αλλά πολύ συχνά έχει δίκιο και κυρίως έχει ένα διαφορετικό αισθητήριο
έχει μια συναισθηματική ευφυΐα, η οποία πράγματι είναι πολύ εντυπωσιακή και μου είναι πολύ, πολύ χρήσιμη. Βλέπει πράγματα τα οποία πολύ απλά εγώ δεν βλέπω. Κύριε Πρωθυπουργέ, λένε συνήθως ότι παντρευόμαστε, οι άντρες παντρεύονται γυναίκες που μοιάζουν στη μητέρα τους. Έχει στοιχεία η σύζυγός σας με την φοβερή προσωπικότητα της Μαρίκας Μητσοτάκη. Σίγουρα έχουν και. Η μάνα μου είχε πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα και η Μαρέβα ισχυρή προσωπικότητα. Και η μάνα μου ήταν ένας άνθρωπος που έλεγε τη γνώμη της. Και βέβαια. Τώρα έζησε και η μάνα μου μια ζωή μέσα στην πολιτική, με τα πάνω και τα κάτω, και στάθηκε πάρα πολύ δίπλα στον πατέρα μου. Από αυτής της πλευράς, σίγουρα. Σας λείπουν οι γονείς σας, σκέφτεστε, θυμάστε λόγια που σας είχαν πει. Προσπαθείτε να σκεφτείτε ή να φουγκραστείτε. Τι μπορεί να σας συμβούλευαν σε μια δύσκολη στιγμή? Ναι, βέβαια μου λείπουν οι γονείς μου και πάντα όταν είμαι στην Κρήτη, συνήθως στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο μου, παίρνω το ποδήλατό μου, κάνω μια βόλτα, πάντα σταματώ στο νεκροταφείο και αφήνω ένα λουλούδι. Αλλά νομίζω ότι οι γονείς, ξέρετε, έχουν κάνει καλή δουλειά. Όταν αισθάνεσαι ότι αναζητάς τη γνώμη τους, ειδικά ενδεχομένως στην πολιτική, ας πούμε, τη γνώμη του πατέρα μου και της μάνας μου, η οποία έχει μια πάρα πολύ καλή κρίση και ξέρεις ήδη τι θα σου έλεγαν αν ήταν παρόντες. Οπότε σημαίνει ότι τη δουλειά τους, το καθήκον τους το επιτέλεσαν. Η φυσιολογική ροή των πραγμάτων, ξέρετε, είναι οι γονείς να φεύγουν πριν τα παιδιά. Το ανάποδο είναι η τραγωδία. Ισχύει αυτό που λέτε. Μιλήσατε για το ποδήλατο, ξέρω ότι αθλείστε, ξέρω ότι παίζετε και τένις. Τένις με τη Μαρία Σάκαρη έχετε παίξει? Έχω παίξει, ήταν πάρα πολύ ευγενική μαζί μου. Χάσατε ή σας άρεσε να κερδίσετε? Όποιος καταλαβαίνει λίγο από τένις, μου είναι αδύνατο να επιστρέψω το δεύτερο σερβίς της, όχι το πρώτο της. Αλλά ήταν πολύ ευγενική μαζί μου. Συμβουλεύετε τα παιδιά σας για τα προσωπικά τους, σας μοιράζονται έτσι τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους? Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Προσπαθώ πάντα, είμαστε πολύ, νομίζω πολύ ανοιχτή οικογένεια, μιλάμε πολύ για τα προσωπικά μας ζητήματα, μοιράζονται τα παιδιά τις σκέψεις τους, αλλά δεν τους λέω τη γνώμη μου, αλλά μου αρέσει πολύ να περνάω χρόνο με τους συντρόφους τους. Δεν είναι δηλαδή ότι αν δεν σας ακούσουν θα περάσετε τροπολογία στο σπίτι για να περάσετε το που θέλετε? Θα γίνει το ακριβώς ανάποδο. Δεν θα σας πω πιο. Έχω ένα παιδί μου τουλάχιστον που είναι απολύτως βέβαιο ότι θα κάνει το ακριβώς ανάποδο από αυτό που θα το πω. δεν θα πω πιο. Γελάτε όμως και μόνο που το σκέφτεστε. Νομίζω ότι ξέρει. Τατουάζ εσείς τα κάνετε όπως τα παιδιά σας και η σύζυγος, γιατί με το που καθίσατε σχολιάστε και τα δικά μου τα τατουάζ, σας έκαναν εντύπωση? Τώρα είναι πολύ της μόδας τα τατουάζ, βέβαια. Ναι, η σύζυγος μου τα έχει από παλιά. Ίσως κάποια στιγμή, αν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Τι θα κάνατε, τι σχέδιο θα επιλέγατε? Τι θα έκανα? Η σύζυγος μου έχει ένα δελφινάκι. Μου αρέσει η ιδέα αυτή. Αλλά θα πρέπει να είναι. Αυτές είναι αποφάσεις, ξέρετε, της στιγμής και πρέπει να σηματοδοτούν κάποια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Πάντως βλέπω ότι τα. Απλά η συμβουλή μου στα παιδιά, γιατί και τα δικά μου παιδιά, κάποια έχουν, κάποια θέλουν να αποκτήσουν, σου λέω απλά προσέξτε, γιατί είναι και μια ζωή. Δηλαδή αυτό που φαίνεται τώρα ωραίο θα είναι εκεί για πάντα. Οπότε να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι αυτό το οποίο θα κάνετε θα σας λέει κάτι για μια ζωή και δεν θα θέλετε μετά από 1-2 χρόνια να τρέχετε στους δερματολόγους για να το βγάλετε. Κύριε Πρωθυπουργέ, με ενημερώνουν ότι σιγά σιγά τελειώνει ο χρόνος μας και δεν μπορώ να μην σας μεταφέρω μια ερώτηση από αντρικό κοινό, γιατί μας βλέπουν και άντρες αυτή τη στιγμή, η οποία προέκυψε βέβαια και μέσα από το οικογενειακό μου περιβάλλον, στο οποίο υπάρχει πολυφωνία οπαδική. Έχουμε φανατικούς Ολυμπιακούς, έχουμε βαμμένους Παναθηναϊκούς, έχουμε τρελούς αεκτζήτες, όλοι μέσα σε μια οικογένεια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά που γίνεται σημαντικός αγώνας, ξεκινάει αυτή η αιώνια κουβέντα για τα στημένα παιχνίδια, για τα πουλημένα γκολ, για τους πουλημένους διαιτητές, για τα παράνομα στοιχήματα. Θέλω λοιπόν να απαντήσετε, εάν θα έρθει κάποια στιγμή η κάθαρση στον χώρο του ποδοσφαίρου, θα μπορέσει το άθλημα αυτό να βρει την χαμένη του έγκλη, θα καθαρίσει το ποδόσφαιρο? Είναι τόσο σημαντικό το ποδόσφαιρο για τη χώρα μας γενικά, είναι το απόλυτο λαϊκό σπορ, που αυτό που λέτε είναι απολύτως επιβεβλημένο. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι το ποδόσφαιρο έχει ανεξαρτησία, διοικητική ανεξαρτησία.
Μερικές φορές τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει τελευταία στον χώρο του ποδοσφαίρου με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ. Είναι αδιανόητο, ας πούμε, να μην μπορούμε να έχουμε καλούς, σοβαρούς διαιτητές από το εξωτερικό, για να διευθύνουν τα μεγάλα μάτς. Έχουν γίνει όμως και κάποια βήματα πρόοδου. Το VAR, φαντάζομαι ξέρετε τι είναι η δυνατότητα να ξαναβλέπει κανείς τις φάσεις. Το λέω γιατί πολλές φορές μιλάμε σε. Είναι μια μεγάλη πρόοδος για το ποδόσφαιρο. Όμως υπάρχει και από το εξωτερικό, από τη FIFA και από τη UEFA, σχέδιο εξυγίανσης του ποδοσφαίρου και εκεί πρέπει να πάμε. Οι αγώνες πρέπει να γίνονται στο γήπεδο. Πρέπει να περιοδήσουμε σε ένα βαθμό, νομίζω και μετά την τραγωδία του Άλκη του Καμπανού στη Θεσσαλονίκη, του νεαρού φιλάθλου του Άρη που δολοφονήθηκε. Έχουμε κάνει βήματα στο κομμάτι της οπαδικής βίας, αλλά οι αγώνες πρέπει να είναι στο γήπεδο. Είναι παιχνίδι τελικά το ποδόσφαιρο, αλλά θέλουμε πρώτα και πάνω απ' όλα να έχουμε αντικειμενικές διαιτησίες και να κερδίζει ο καλύτερος. Βέβαια, να πω και κάτι τελευταίο για το ποδόσφαιρο. Έχει μεγάλη σημασία να βελτιώνονται και οι υποδομές. Ο Παναθηναϊκός αποκτά επιτέλους το δικό του γήπεδο, στο Βοτανικό, ένα όνειρο εκατομμυρίων Παναθηναϊκών. Γίνεται πράξη, χρηματοδοτούμενο σε ένα μεγάλο βαθμό από το ελληνικό κράτος. Ο ΠΑΟΚ, ολοκληρώθηκαν όλες οι υποχρεώσεις της πολιτείας σχετικά με τη χωροθέτηση της Νέας Τούμπας. Είναι σημαντικό με το ποδόσφαιρο και τις ομάδες να έχουμε και καινούργιες υποδομές. Ξέρετε, όταν πάει κάποιος σε ένα νέο γήπεδο, αλλάζουν οι συμπεριφορές. Όπως όταν μπαίνει στο μετρό και βλέπει μια δημόσια υποδομή η οποία είναι ποιοτική, τη σέβεται, ενώ αν δει ένα παλιό τρένο ή ένα παλιό λεωφορείο, μπορεί να μην έχει τον ίδιο το σεβασμό. Κύριε Πρωθυπουργέ, για να κλείσουμε, επειδή σε πρόσφατη συνέντευξη σας είπατε ότι αυτό που πρέπει να έχει η χώρα και που λείπει είναι σιγουριά αυτή τη στιγμή, και όντως νιώθουμε ανασφαλείς οι πολίτες και ακόμα περισσότερο τα νέα παιδιά, τα οποία θεωρώ ότι θα παίξουν καθοριστικό λόγο και ρόλο στις εκλογές που έρχονται. Πρέπει να ψηφίσουν τα νέα παιδιά και πρέπει να τους πείσετε εσείς να ψηφίσουν και να ψηφίσουν με τον τρόπο που εκείνα θεωρούν σωστά. Εάν είχατε δυνατότητα αυτή τη στιγμή να απευθυνθείτε στους νέους ανθρώπους, στους νέους ψηφοφόρους και να τους προσκαλέσετε στις κάλπες, τι θα τους λέγατε? Θα τους έλεγα να φροντίσουν οι ίδιοι να διαμορφώσουν το μέλλον τους και να μην αφήσουν αυτή την επιλογή σε κάποιον άλλον. Καταρχάς θα τους θύμιζα ότι όποιος είναι γεννημένος το 2006 μπορεί να ψηφίσει. Πολλά νέα παιδιά δεν το γνωρίζουν καν. Θα τους έλεγα να μην, αυτό που είπαμε και στην αρχή, να μην ψάχνουν το τέλειο και το ιδανικό, διότι αυτό μπορεί πολύ απλά να μην υπάρχει. Και θα τους έλεγα επίσης να κλείσουν τα μάτια και τα αυτιά στις ακραίες φωνές, κυρίως από το χώρο της άκρας δεξιάς, της πολιτικής βίας, μιας αποκρουστικής κουλτούρας, πολιτικής δράσης, ο Θεός να την κάνει πολιτική, εγκληματικής δράσης ουσιαστικά, η οποία ταυτίζει την πολιτική με τη βία. Η πολιτική είναι συμμετοχή, η πολιτική είναι ευπρέπεια, σκληρή η πολιτική αντιπαράθεση, δεν είναι σε καμία περίπτωση βία. Και γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη σημασία να μπορούμε και εμείς σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να αποκρούμε και να υψώνουμε αναχώματα στη συμμετοχή εγκληματικών οργανώσεων που κρύβονται πίσω από το μανδύα πολιτικού κόμματος, να τους απαγορεύσουμε τελικά τη συμμετοχή στις εκλογές. Εμείς κάναμε το καθήκον μας, ψηφίσαμε τις διατάξεις, όλες τις σχετικές. Τώρα η ευθύνη περνάει στη δικαιοσύνη και είμαι απόλυτο σίγουρος ότι η δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας και είχαμε αυτή την κουβέντα. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλες και σε όλες και σε όλους. Λίγες μέρες ξεκούρασης. Θα τις χρειαστούμε κι εμείς. Νομίζω ότι θα το εκμεταλλευτείτε δε όντως. Να περάσετε όμορφα με την οικογένειά σας. Καλή Ανάσταση και βέβαια και καλή επιτυχία και στις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση και σε εσάς. Καλή σας ημέρα.